δεν είναι μήνυση, είναι μια αναφορά θα την έλεγα, σχετικά με τα τεκτενόμενα που υπάρχουν στο Δήμο Βόλου, με θέματα τα οποία λιμνάζουν εδώ και χρόνια, και επειδή το τελευταίο διάστημα διαπίστωσα μια ευαισθησία από την εισαγγελία να ασχολείται, που σημαίνει ότι έχει χρόνο, με το συντριβάνι, με τη φάτνη των Χριστουγέννων, με τέτοια σοβαρά θέματα, είπα να της φέρω έναν φάκελο ογκώδες, να ασχοληθεί με θέματα όπως κατά την άποψή μας τεράστιες παρατυπίες. Μία από αυτές θα σας πω ότι επιβλήθηκε γύρω στις 140.000 ένα πρόστιμο για παράνομες ενέργειες ενός οργανισμού του Δήμου πριν πολλά χρόνια, που ενώ εισπράτανε επιδόματα για τα παιδάκια ερχόταν από τα κεντρικά, οι υπάλληλοι του Δήμου, με δεν ξέρω ποια είναι εντολή, εισπράταν και από τους γονείς, διπλοεισπράταν δηλαδή τα τροφεία, δίδακτρα και ούτω καθεξής, που ήταν παράνομες αυτές οι κινήσεις και ενέργειες. Λεπτομερώς σας τα πω, δεν θα έχει ουσία να τα καταθέσω πρώτα, όπως για παράδειγμα καταγγελίες που αφορούν το γεροκομείο, όπως για παράδειγμα δεκάδες εταιρείες νομικού προσώπου που είναι πλέον σε καθεστώς εκαθάρισης εδώ και χρόνια και δεν έχουν ολοκληρωθεί, κατά την άποψή μου, γιατί οδεύουν για παραγραφή ευθυνών σε φυσικά πρόσωπα.